ξεκινάει η σεζόν με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τον έχω μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Τζέν. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλή νέα περίοδο. Τελικά, η νέα περίοδος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ως βασικό μενού έχει το θέμα των παρακολουθήσεων. Σήμερα αποφασίζει η εξεταστική. Έτσι θα πάμε, δηλαδή, με όλο αυτό. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο παράλληλες πραγματικότητες. Η μία είναι η πραγματικότητα της φούσκας του πολιτικού κόσμου, πολιτικο-δημοσιογραφικού, που έχει αξιολογήσει την υπόθεση αυτή ως κορυφαία. Δεν είναι σημαντική η υπόθεση αυτή, δεν είναι ένα θέμα. Κατά τη γνώμη μου, όχι στον βαθμό που παρουσιάζεται. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι, ναι μεν, είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη, και ήταν μια καλή ευκαιρία για να δούμε πώς λειτουργούσε η ΑΕΠ και να φτιάξουμε μεγαλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες. Αλλά απ' την άλλη, με συγχωρείτε, έχουμε μια νόμιμη επισύνδεση τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Η νομιμότητα δεν έχει αμφισβητηθεί στην πραγματικότητα, ούτε από τον κ. Ανδρουλάκη. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης αμφισβητεί την νομιμότητα, κάνει μήνυση και κρίνει το δικαστήριο. Αν έχει δίκιο, π.χ. ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος καν και ο κ. Βενιζέλος δεν λέει ήταν παράνομο. Ο κ. Βενιζέλος λέει ότι ο νόμος εσείς εξ αρχής είναι αντισταγματικός. Λέει κάτι άλλο. Λοιπόν, άρα υπήρχε μία νόμιμη διαδικασία που σωστά ο Πρωθυπουργός είπε ότι για ένα τόσο ευαίσθητο πρόσωπο ως ένας ευρωβουλευτής εκείνη τη στιγμή και μέλλον εκείνη τη στιγμή αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτή είναι η πραγματική υπόθεση που με εξετάζουμε. Δεν είναι ούτε Watergate που διαβάζω. Το Watergate ήταν μια παράνομη παρακολούθηση. Τι σχέση έχει το Watergate, μια παράνομη παρακολούθηση των κομματικών γραφείων του αντιπάλου κόμματος από το άλλο κόμμα, με μια νόμιμη παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Προεδρία? Ωραία. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής δεν σας προβληματίζει και ιδιαίτερα. Δηλαδή, καλοδεχούμενη είναι. Τι έχει πει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, ούτε καμία εξεταστική μέχρι τώρα? Καλοδεχούμενη. Να πάμε εκεί πέρα να δούμε τι λειτουργεί σωστά. Και... δεν έχει κάτι να κρύψει η κυβέρνηση στο θέμα. Εδώ γίνονται κωμικά πράγματα. Διαβάζω Μητσοτάκη στη Βουλή τη σελίδα του βιβλίου του Βαρουφάκη που λέει ότι τον παρακολουθούσε ο Τσίπρας. Το λέει γραπτό μέσα στο βιβλίο του. Ο Βαρουφάκης, που καταλαβαίνετε είναι σε δύσκολη θέση, θα αλλάξει την ατζέντα η συζήτηση, σηκώνεται και διαψεύδει τον εαυτό του. Βάλαμε προηγουμένως το ηχητικό εδώ πέρα που το έλεγε τότε. Και στη συνέχεια, σήμερα όλες τις μέρες της αριστεράς αποθεώνουν τον Βαρουφάκη που διάψευσε στο Μητσοτάκη. Mm. Δηλαδή, προσέξτε, λέγανε οι Λατίνοι. Scripta manent, verba volent. Μάλιστα. Εδώ έχουμε σκρίπτα στο βιβλίο του γραμμένο. Με παρακολουθούσε ο Τσίπρας. Και μετά έρχεται και λέει να παρακολουθούσε. Δηλαδή τώρα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία και θέλω να μας το εξηγήσετε. Ότι είπε δεν θα επιτρέψουμε σε όσους καραδοκούν εντός και εκτός Ελλάδας να την εκτρέψουν από τη θετική τους πορεία. Υπάρχουν ονόματα και επώνυμα, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι εντός των τυχών και εκτός των τυχών που δεν θέλουν, που θέλουν αποσταθεροποίηση, θέλουν να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο New York Times το είχα πει και για νοσχετική φασαρία, γιατί παρεξηγήθηκε ο συνήθως και διαθελόκεντρο πολύ σε αυτό το οποίο είπα, αλλά το επιμένω και αυτό πιστεύω. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης των κυβερνήσεων που έχουν σταθεί ενάντια στη Ρωσία σε αυτό τον πόλεμο. Με αυτό δεν λέω ότι η Ρωσία παρακολούθησε τον κ. Ανδρουλάκη, πως βλακωδώς έγραψαν. Ούτε ότι η Ρωσία έκανε όλη αυτή την ιστορία. Η ΑΕΠ παρακολουθούσε την Ρωσία. Έτσι. Η ΑΕΠ επί κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθούσε την Ρωσία. Λέω, όχι η Μητσοτάκη, η ΑΕΠ παρακολουθούσε. Επί κυβέρνηση Μητσοτάκη όμως. Ναι. Λέω όμως ότι όλα αυτά τα κέντρα τα οποία έχουν φτιάξει ισχυρές δυνάμεις επιρροής στις χώρες του δυτικού κόσμου με πολλά λεφτά και επί σειρά ετών μπορούν και μεγενθύνουν πραγματικά προβλήματα. Κατά τέτοιο τρόπο να προκαλούν πολιτικά προβλήματα στις κυβερνήσεις που είναι ενάντια στη Ρωσία. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία. Μισό λεπτό. Βγαίνει το βίντεο με τη Φιλανδή Πρωθυπουργό που χορεύει στο πάρτι. Ναι, ναι. Και την ξεσκίζουν επί πέντε μέρες. Ωραία, για να. Με ένα λεπτό. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή έβαλε τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Ωραία. Δηλαδή να το καταλαβαίνει και πει εκεί πανόητο. Άρα μου λέτε ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό που συνεργάζονται για να ρίξουν την κυβέρνηση. Είναι διαφορετικό κινήτρο. Δηλαδή. Η βασική δύναμη ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και να ξαναπάρει την εξουσία. Ναι. Αυτό σε ένα βαθμό είναι θεμητό σε μια δημοκρατία. Δεν λέω ένα θέμητο. Πότε γίνεται αθέμητο? Όταν βγαίνει εκτός ορίων. Είναι αυτή τη στιγμή εκτός ορίων? Είναι απολύτως εκτός ορίων. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα δεν είναι το τι κάνουμε τον Ανδρουλάκη. Που εκεί έξω ο κύριος Τσίπρας καπελώσει τον Ανδρουλάκη να καπελώσει τον Πασόκ.
ξέρετε πού είναι η απόδειξη των εκτοσωρίων. Στο θέμα που έγινε με την Ισίδα στον Εύρο και τους λαθρομετανάστες και όλη αυτή την υπόθεση. Όπως είπε, τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τις πρώτες τρεις μέρες, ότι η Ελλάδα έπρεπε να εισβάλλει στην Τουρκία και καλά με ανθρωπιστικά κίνητα για να σώσει τους ανθρώπους. Δηλαδή, φανταστείτε τη σκηνή. Να έβγαινε ο ελληνικός στρατός, η ελληνική αστυνομία, να πέρναγε τα σύνορα, να πήγαινε στην Ισίδα που είναι τουρκικό έδαφος, το οποίο τώρα το δέχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τουρκικό έδαφος, ενώ στην αρχή έλεγε ότι δεν είναι τουρκικό έδαφος. Να έρχεται ο τουρκικό έδαφος να συνελάμβανε τους Έλληνες αστυνομικούς και να έκανε τη εισβολή στην Τουρκία και να έχουμε σήμερα πρώτο θέμα τη διένεξη Ελλάδα-Τουρκία για το πόλεμο. Άρα λέτε ότι. Μισό λεπτό. Άρα λέτε. Μισό λεπτό για να καταλάβω τι λέτε. Λέτε ότι κάποιοι απ' έξω θέλουν να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους δικούς τους λόγους και κάποιοι μέσα θέλουν για άλλους λόγους. Οι έξω με τους μέσα συνεργάζονται, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είπα ότι συνεργάζονται. Αυτό εδώ να καταλάβετε. Δεν είπα ότι συνεργάζονται, δεν το ξέρω. Αλλά σου πω και λίγο διαφορετικά. Παναγιώτη, μου για να λέμε και με ειλικρίνεια τώρα. Είσαι ο Βλαδίμιος Πούτιν και κοιτάς την Ελλάδα. Ποιο πρότιμα θα δει το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Με βάση τις δημόσιες δηλώσεις του ενός πρωθυπουργού και του πρώην πρωθυπουργού. Ποιο προτιμάς? Εγώ προσωπικά δεν είμαι ο Πούτιν. Δηλαδή, εσείς θα μου απαντήσετε. Δεν μπορούμε να τώρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας. Πώς είδαμε τα όπλα στην Ουκρανία. Ο Πούτιν. Πάμε πιο χαμηλά. Δηλαδή, ο Πούτιν. Και τη Ρωσία. Ναι. Δεν ακούσα όλα αυτά. Να το κρατήσω. Συγχωρείτε, που κορευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, ο Πούτιν προτιμάει Τσίπρα αντί για Μητσοτάκη. Προφανώς και ο Ερντογάν προτιμάει Τσίπρα και ο Πούτιν προτιμάει Τσίπρα. Προφανώς ο Ερντογάν τα έχει πει και δημόσια. Με συγχωρείτε, λέει, κρυβόμαστε μονίμως πίσω από το δάχτυλό μας. Ωραία, επειδή για να πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας συνεργάζεται με τον Πούτιν και τον Ερντογάν. Λέω πως το βλέπουν αυτοί για να μην εξηγηθώ, έτσι. Είστε σαφείς. Ο Πούτιν και ο Ερντογάν προτιμάνε Τσίπρα αντί για Μητσοτάκη. Το είναι καθαρό αυτό που είπατε. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα θέμα. Ένα βασικό ζητούμενο. Ότι ο κόσμος ναι, μεν. Να κλείσω το κεφάλι με τους μετανάστες. Επειδή βλέπω μια συντονισμένη προσπάθεια της αριστεράς, με δημοσιεύματα σε διεθνή τύπο, Spiegel, Πολίτικο, New York Times, όλα αυτά, όλα αυτό που γίνεται, όλη τη βασαρία. Που είναι συντονισμένη και μπορώ να πω και πολύ καλά οργανωμένη. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί που γράφουν τα άρθρα της εφημερίδας είναι όλοι εθελοί της αριστεράς. Αλλά δικαίωμά τους είναι και δημοσιογράφοι, γράφουν θέλουν. Εγώ δεν πέρασα αυτό. Πότε θέλουν γράφουν. Με συγχωρείτε. Χθες και ο κύριος Κιλιντζάρογλου στην Τουρκία. Και είπε ότι στην Τουρκία έχουν 10 εκατομμύρια λαθρομετανάστες που μπορούν να πάνε να πάνε στην ώρα που θέλουν. Το ακούσατε. Και με ό,τι αν πληρώσεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό είπε ο κ. Η Ελλάδα χωράει 10 εκατομμύρια, ρωτήσει όλους αυτούς. Χωράμε 10 εκατομμύρια, όσο λέμε εμείς, χωράμε όλους τους. Όχι, άμα υπάρχει κάποιος που λέει ότι χωράμε 10 εκατομμύρια, θα βγει να μας το πει. Άρα τι λέτε, ότι παίζει αντιπολίτευση στο παιχνίδι της Τουρκίας το θέμα των μεταναστών. Το θέμα των μεταναστών αντιπολίτευση για να ρίξει το Μητσοτάκι έπαιξε το παιχνίδι της Τουρκίας 100%. Μάλιστα. Χωρίς καμία συζήτηση. Ωραία. Τώρα δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε τα που λέμε. Πάμε στα βασικά. Όταν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ επί 5 μέρες και πίεζε την κυβέρνηση να βγάλει το στρατό και την αστυνομία και να διασχίσει τα σύνορα, ήταν σαν να έλεγε στην Ελλάδα να πέσει την παγίδα του Ερντογάν. Λοιπόν, στα βασικά. Να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Να ξαναγίνει το δικό σα τσίπα, θα μην κρεμίσουμε για την Ελλάδα. Πάμε στα βασικά τώρα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό το θέμα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Έρχεται όμως μεγάλη ανησυχία για αυτά που έρχονται μπροστά. Α, πάμε τώρα. Αυτό είναι το βασικότερο. Ότι υπάρχουν δύο παράλληλες πραγματικότητες. Η μία αυτή που, με την οποία ασχολείται η φούσκα πολιτικών και δημοσιογράφων, που είναι το θέμα, το λεγόμενο θέμα Ανδρουλάκη. Και η άλλη, η μεγάλη πραγματικότητα που είναι τι απασχολεί τον ελληνικό λαό. Γιατί όπως είδατε τις δημοσκοπήσεις, όπως καταλαβαίνει ο καθένας να κυκλοφορήσει λίγο στον δρόμο, με το θέμα του Ανδρουλάκη ασχολείται ο δημοσιογραφικός και ο πολιτικός κόμμας. Πλην αυτό κανένας άλλος. Κανένας άλλος ασχολείται. Έως τώρα. Γιατί όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, κύριε Τζένο. Έως τώρα. Έως τώρα, γιατί έως τώρα μιλάμε, δεν έχουμε προφήτης. Λοιπόν, γιατί δεν ασχολείται, γιατί καίγεται πώς θα πάει στο σούπερ μάρκετ, πώς θα πληρώσει τη ΔΕΗ, πώς θα πληρώσει τους φόρους. Έχει μπροστά τον εγώ το οποίο βλέπει που έρχεται. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι που νοιάζει τον ελληνικό λαό. Και εκεί θα κρυθούν και τα πολιτικά. Εκεί τι θα κάνετε λοιπόν, αυτό το ζητούμενο. Εκεί θα κρυθεί λοιπόν η κυβέρνηση. Τι θα κάνουμε, κάνουμε ήδη και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε μια απάντηση. Και θυμίζω, όταν βγήκε η κυβέρνηση πρώτο χρόνο και διπλασίασε την επιδότηση στο ρεύμα. Δεν ξέρω αν βλέπετε που πηγαίνει το ρεύμα πανευρωπαϊκά. Θα είσαι τα 700 ευρώ η μεγαβατόρα. Στη Γαλλία, ναι. Στο χρηματιστήριο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση βγήκε πρώτη από όλες τις κυβερνήσεις και διπλασίασε την επιδότηση, για μη φανεί αυτή η άξιο λογαριασμού Σεπτεμβρίου, θυμάστε την επόμενη τι έλεγε την πολίτευση. Μοιράζουν τα δικά μας λεφτά. Θυμάστε. Διότι καταλάβανε αμέσως ότι η ταχύτητα της αντίδρασης Μητσοτάκη στο θέμα αυτό του στερεί. Ήλη αντιπολιτευτική. Άμα δεν δίναμε επιδότηση, θα λέγανε αφήνει τα νοικοκυριά στο έλεγχο του ρεύματος. Σωστά. Εάν λοιπόν
είναι αυτή η πρόβλεψη. Τι περιμένει τους Έλληνες για το χειμώνα, κύριε Γεωργιάδη? Ο χειμώνας του 2022-2023 θα είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Αλλά θα με θες να σου πω και κάτι που το παρακολουθώ από χθες το βράδυ και με εντυπωσιάζει άλλη μια φορά. Δείτε τι πειθαρχημένος λαός είναι αυτοί οι Γερμανοί. Γιατί μπορεί να τους βρίζουμε, να τους κασκούμε κριτική κτλ. Αλλά δεν μπορεί να μην θαυμάσεις έναν λαό ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή μπορεί και συμπεριφέρεται με τόσο μεγάλη υπευθυνότητα. Βγαίνει η κυβέρνησή του και τους λέει ήδη από αρχές Αυγούστου ότι πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση του ρεύματος και του φυσικού αερίου, γιατί θα έχουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα για να μην σταματήσει η βιομηχανία τους, η παραγωγή τους, η οικονομία τους κλπ. Είχαν βάλει ως στόχο να φτάσουν στο 85% των αποθηκών φυσικού αερίου της κάλυψης την 1η Οκτωβρίου και έχουν φτάσει τώρα, την 1η Σεπτεμβρίου. Γιατί μειώσαν την κατανάλωση φυσικού αερίου στη Γερμανία αυτόματα οι Γερμανοί πολίτες. Άρα τι λέτε τώρα, δηλαδή να κλείσουμε τα φώτα? Εγώ δεν. Μία-μία. Ξαναλέω. Εγώ καλή η Γερμανία. Εντάξει, μπράβο. Δεν είμαστε Γερμανοί εμείς τώρα. Παιδιά, μαζευτείτε. Το κάνανε, μπράβο. Είναι δύσκολο χειμώνα. Το κάνανε. Το κάνανε περισσότερο. Ωραία, εδώ τώρα τι να κάνει ο Έλληνας? Να κλείσει το θερμοσύφωνο, να κλείσει τα φώτα. Δεν σου δημιουργεί μια θαυμασμού για αυτό το λαό? Που καταλαβαίνεις μια δυσκολία κάτι και βάζεις κάτω το κεφάλι να βλέψει για να σώσει το κράτος. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Εδώ στους Έλληνες. Αντί να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Εδώ. Μισό λεπτό. Και να λέμε όλα ξυπνά να σου λέω. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Είστε Υπουργός Ανάπτυξης, είστε Υπουργός που αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα καθημερινά. Ερώτηση. Τι προτρέπετε τους Έλληνες, να κλείσουν τα φώτα? Πρώτα απ' όλα προτρέπω τους Έλληνες και να ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν. Να πάρουν κάθε είδους μέτρο που μπορούν για να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος. Μπορεί στο λογαριασμό να μην βλέπουν πια πόσο ακριβό είναι το ρεύμα, γιατί παρεμβαίνει το κράτος και τους σώζει από αυτή την αύξηση, αλλά το ρεύμα πια ως αγαθό είναι πανάκριβο. Άρα οι καθημερινές μας συνήθειες, όπως τις ξέραμε στο παρελθόν, πρέπει τώρα να μεταβληθούν, γιατί πια το ρεύμα κοστίζει. Και αν αυτό δεν το καταλάβουμε ως λαός, και δεν δείχνουμε και εμείς κάποια σημάδια πειθαρχίας εδώ και αυτοπειθαρχίας, δεν μπορούμε να κλεγόμαστε αύριο γιατί η οικονομία μας δεν πάει καλά. Γιατί τα απαριθμό του κράτους και έτσι δεν είναι ανεξάρτητα. Άρα λέτε να γίνουμε Γερμανοί κι εμείς. Να κατεβάσουμε. Δεν είναι να γίνουμε Γερμανοί. Εμείς ευτυχώς είμαστε πολύ καλύτερη μοίρα από τη Γερμανία στο θέμα. Ναι. Είμαστε καλύτερη μοίρα γιατί? Γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2013-2014 και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα, και δεν το λέω κομματικά, το λέω ιστορικά. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έφτιαξε τον ΤΑΠ με αντίθετη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, άλλον μετά τον εγγενίαση ο Τσίπρας Πρωθυπουργός, χωρίς να καλέσει τον Σαμαρά και τον Βενιζέλου, ενώ αυτοί τον είχαν υπογράψει και συμφωνήσει. Λοιπόν, και τώρα λόγω του ΤΑΠ έχουμε να πάρουμε φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, άρα έχουμε εναλλακτική πηγή που οι Γερμανοί δεν έχουν. Και το δεύτερο, Μητσοτάκης, βλέποντας ένα χρόνο πριν τι γίνεται με το φυσικό αέριο, είχε δώσει ότι είχαν φτιάξει τη Ρεβιθούσα δεύτερο εφεσαριού, και έτσι και έχουμε τη διπλάσια δυνατότητα να παίρνουμε LNG. Και βλέπετε όπως είναι ουρά τα δεξαμενόπλια LNG στη Ρεβιθούσα και ξεφωτών φυσικό αέριο LNG. Και έτσι η Ελλάδα έχει προμήθεια φυσικού αερίου αναλογικά μεγαλύτερη της Γερμανίας. Και πιο διαφοροποιημένη. Και με μικρότερη εξάρτηση από τη Ρωσία. Αυτές είναι οι μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδος. Μπορείτε το καταλάβετε ως ένα τεράστιο γεωπολιτικό γεγονός. Η Ελλάδα είναι καλύτερα προετοιμασμένη από τη Γερμανία. Μπορείτε το φανταστείτε αυτό σας λέω. Ναι, εντάξει, προφανώς όμως αυτό. Είναι αυτό λόγος ναι. Εθνικής υπερηφάνειας. Ναι, αλλά πρέπει να το πει και αυτός που θα πάει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή που θα πληρώσει το λογαριασμό. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχει τρόπος να μην υπάρχουν αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να λέμε στον κόσμο πράγματα που δεν στέκουν. Έγινε, το καταλαβαίνω. Όλα τα προϊόντα μας στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και τα εγχωρίως παραγόμενα, έχουν μέσα εισαγόμενα πράγματα. Εισαγόμενη πρωτεσύλληψη. Δεν υπάρχει κάτι αποκλειστικά εγχώριο. Η οικονομία μας είναι εξαρτημένες η μία από την άλλη. Είναι δυνατόν να πηγαίνει το Ηνωμένο Βασίλειο για πληθωρισμό 18% και η Ελλάδα να μην έχει πληθωρισμό? Το δείτε λογικό, κύριε Τζένομα, αυτό εφικτό? Θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και να πούμε καλή.